Βαγγέλη, σταμάτα! Γιατί ντρέπομαι? Ποιος το λέει καλέ αυτό? Και εμένα μου λείπεις πολύ. Ναι, καλά. Έλα, τα λέμε. Φιλιά. Καλή που δεν κάθισες. Είδες, εγώ είμαι γρήγορη. Με ποιον μιλούσες πριν έτσι και φλέρταρες? Στο τηλέφωνο. Ναι. Με ένα φίλο. Ποιο φίλο? Με ένα πολύ καλό φίλο. Φίλο ή... Λοιπόν, μαμά, η αλήθεια είναι ότι εδώ και λίγους μήνες έχω μία σχέση. Ωραία. Και πώς το λένε? Το λένε Βαγγέλη. Α, και με τι ασχολείται ο Βαγγέλης? Ο Βαγγέλης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ταιριάζουμε απόλυτα. Και νομίζω ότι μαζί του έχω δέσει. Να. Λοιπόν, όμως, Μανούλα μου, βιάζομαι, έτσι. Άντε, θα τα πούμε. Στο καλό. Βαγγέλη μου, τι έχεις? Τι να έχω, αγαπούλα μου. Τι να έχω και τι δεν έχω, δηλαδή. Πέρα από το ότι γνώρισε εσένα, όλα τα άλλα μωράκια μου πάνε χάλια. Τι εννοείς, καρδιά μου? Τι εννοώ? Δουλειά δεν έχω. Δουλεύω με ροκάματα από εδώ και από εκεί, δηλαδή. Δεν έχω μια σταθερή δουλειά. Εδώ και καιρό ψάχνω, δεν βρίσκω τίποτα. Με τους γονείς μου μένω ακόμα. Θέλω να πάω να βρω ο Κακομοίρης ένα σπίτι να μένω μόνος μου. Να μπορείς να έρχεσαι κι εσύ, να έχουμε τη γονίτσα μας. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Δεν τη βγάζω οικονομικά. Είναι δυνατόν δηλαδή να είμαι τόσο χρονών και να μένω με τους γονείς μου? Ντρέπομαι δηλαδή και πώς το λέω, τι να κάνω. Έλα τώρα, μην απογοητεύεσαι. Κάτι θα βρεθεί. Να σου πω. Θέλεις να ξεχαστούμε? Τι να κάνουμε? Ακού, τι ιδέα έχω εγώ τώρα. Λέω να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Ναι. Να πάμε να τσιμπήσουμε και κάτι, έτσι να ξεχαστούμε. Αχ, βρε αγαπούλα μου, και να θέλεις, πόσο θα το θέλω αυτό, αλλά. Τι? Αγάπη μου, εγώ μέχρι τη γωνία, αν θες να σε πάω στο παγκάκι να φάμε λίγο πασατέμπο, αυτό μπορώ να στο παρέχω. Βαγγέλη μου, μαζί σου και πασατέμπο τρώω. Μωράκι μου. Δεν μου λέτε εσείς οι δύο πώς πάει η εταιρεία? Δεν μου έχετε πει τίποτα τόσο καιρό. Αυτά συζητάγαμε τώρα. Έχουμε να λάβει ένα έργο. Ναι. Για να φτιάξουμε ένα κτίριο μεγάλο. Βασικά το σχέδιο μόνο. Οπότε περιμένουμε να το εγκρίνει ο Δήμος. Πολύ ωραία. Θα είναι ευχάριστα. Ρίγια, κάνε τη δουλειά τώρα. Να σου πω. Για λέγε. Αυτός ο Βαγγέλης που βγαίνει η μαμά τον τελευταίο καιρό. Ναι. Τι σοϊ άνθρωπος είναι, γιατί τη βλέπω πολύ ανανεωμένη. Δεν ξέρω τι σοϊ άνθρωπος είναι, αλλά σίγουρα. Τις προάλλες άκουσα ένα τηλεφώνημα προς τον Βαγγέλη και την είδα πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη. Τι έγινε, ρε μάνα? Τι έγινε? Για πού το βάλες? Γιατί, αγάπη μου, δεν σ' αρέσω. Πολύ ωραία, σε αυτό λέω. Θα πάω βόλτα. Βολτίτσα, βολτίτσα. Με τον Βαγγέλη. Με τον Βαγγέλη. Να σου πω, ρε μαμά, όμως, Βαγγέλη, ακούμε και Βαγγέλη δεν βλέπουμε. Πότε θα τον φέρεις για φαγητό? Αλήθεια, πότε σκοπεύεις να τον φέρεις, να τον γνωρίσουμε και από κοντά? Εντάξει λοιπόν, αφού το θέλετε, πολύ σύντομα. Άμα όμως δεν τον εγκρίνω, δεν θα ξαναχει άλλο ραντεβού. Ωραία, Βαγγελάκη. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, δεν μας είπες πώς φάνηκε το φαγητό. Α, κυρία Αντίνα μου, το φαγητό ήταν... Λουκούμι. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ. Βαγγέλη, με τι ασχολείσαι τώρα? Τώρα με διάφορα. Εντάξει, βασικά... Κοίτα, παλαιότερα δούλευα στο συνεργείο του πατέρα μου, αλλά δεν τα βρήκαμε οι δυο μας και έτσι τα χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Μετά, ξέρετε, δούλευα σερβιτόρος μου, ρε. Σερβιτόρος, ε. Ναι. Σερβιτόρος, ναι. Καλή ανάκριση κάνετε στον άνθρωπο. Όχι. Εντάξει, άστα παιδιά μου, ρωτάνε. Ναι, σερβιτόρος σε διάφορα μαγαζιά. Μετά έφυγα λίγο Γερμανία, δούλεψα ένα χρόνο εκεί, πάλι σερβιτόρος, αλλά δεν την πάλευα εκεί πέρα ο αέρας. Δηλαδή, πολύ γρασία, οι άνθρωποι πολύ άχρωμοι. Δεν την πάλεψα. Και γύρισα πίσω.
Σαν να λέμε πολυτεχνίτης, ε. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης τώρα. Τι λες ερημοσπίτης. Εντάξει, πλάκα κάνω ερημοσπίτης. Εννοώ ότι τώρα τελευταία ψάχνω κι εγώ, είμαι στη μετάβαση. Να βρω ένα σπίτι, να μπορώ να μείνω κι εγώ, να έχω τη γονίτσα μου, να έρχεται και η μαμά. Μαμά σας. Αλλά τώρα τελευταία μένω με τους γονείς μου. Ακόμα. Με τους γονείς σας. Ναι, ναι, προσωρινά έτσι. Μέχρι να μπορέσω να βρω κι εγώ τον δρόμο μου λίγο. Να σας πω, να φέρω παγωτάκι, γλυκάκι, τι θέλετε. Ό,τι θέλει, Τζουτζούκα μου. Εγώ προσωπικά όχι. Πάω να πλύνω τα πιάτα μου. Χάρηκα και γεια σας. Παρομοίως. Κι εγώ έχω πολλή δουλειά στο γραφείο. Τώρα το θυμήθηκα. Χάρηκα πολύ. Δεν θα φάω γλυκό. Ευχαριστώ. Εσύ θα κάτσε. Εμένα με γλυκάρανε τα λόγια του Βαγγέλη. Καλέ, πού πάτε όλοι. Να σου πω, τι πάθανε αυτοί. Έχουν δουλειά, δεν τους άκουσες. Να σου πω, εσύ τι θα πας. Αγάπη μου, εγώ είμαι ανοιχτός σε ό,τι έχει το μαγαζί να προσφέρει. Βαγγέλη μου. Γιαγιά, γιαγιά, περίμενε λίγο. Τι τύπος είναι αυτός. Ξέρω, ειλικρινά τα έχω χάσει. Καλά, εσύ ήρθες εδώ μαζί μας. Δεν έμεινες εκεί. Να κάτσω να συζητήσω τι με αυτόν τον άνθρωπο, γιαγιά. Έχεις δίκιο. Άνεργος. Χωρίς λεφτά. Πλά κάνετε, εδώ το σπίτι δεν έχει. Τι θα πούσω, κύκλο μας. Δεν το σκέφτηκα αυτό, ντροπή. Εγώ αυτόν σπίτι μου δεν τον βάζω, καταλάβατε. Έχεις δίκιο. Πασά, μισό λεπτό. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί δεν μπορώ. Θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Τι έγινε, σε βλέπω, κάτι σε απασχολεί. Να βρε μωρό μου, τις προάλλες που ήμασταν στο σπίτι σου, νιώθω ότι η γνωριμία με τους δικούς σου δεν πήγε και πολύ καλά. Τι εννοείς, μια χαρά πήγαν όλα, γιατί. Έλα βρε μωρό μου, τώρα χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Δεν τους είδες πως φεύγαν όλοι ένας-ένας μόλις άρχισα να τους λέω για τη ζωή μου. Όχι Βαγγέλη, ιδέα σου είναι. Τι είναι αυτά τώρα, μην με στεναχωρείς. Και να σου πω και κάτι, στο κάτω-κάτω της γραφής δεν με ενδιαφέρει καθόλου η γνώμη των άλλων. Με νοιάζει μόνο να είμαστε εμείς καλά, γιατί σ' αγαπάω. Ναι, Νατάσα μου, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κοίταξε, αν σοβαρέψει η σχέση μας, γιατί εγώ σ' αγαπάω, έτσι. Νιώθω ότι η οικογένειά σου θα μπει εμπόδιο στη σχέση μας και έτσι... Δεν σου κρύβω ότι μου περνάει από το μυαλό ότι μήπως πρέπει να χωρίσουμε. Τι είναι αυτά που λες, Βαγγέλη, μην μου λες τέτοια. Μην με πληγώνεις. Βαγγέλη, εγώ σ' αγαπάω. Δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Μην αρχίζεις. Τι να μην αρχίζω, αγάπη μου. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που ακόμα σε αυτήν την ηλικία που είναι, μένει τους γονείς του. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Μαμά, το πράγμα. Σταμάτα. Γιατί να σταματήσω, εγώ μιλάω τώρα. Θα μ' ακούσεις. Λοιπόν, χάθηκε να παντρευτείς ένα δικηγόρο, ένα γιατρό, έναν άνθρωπο οικονομικά ανεξάρτητο, εν πάση περιπτώσει. Ή δεν έχεις σκεφτεί, μήπως αυτός ο άνθρωπος έχει πλησιάσει για τα χρήματά σου. Τι είναι αυτά που. Μαμά. Εγώ με το Βαγγέλη αγαπιόμαστε πάρα πολύ και αυτό έχει σημασία. Το καταλαβες. Μα τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Τι τύπος είναι αυτός ο Βαγγέλης, μπορείς να μου πεις. Δεν ξέρω τι τύπος είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η κοροϊδία που θα φάμε στην εταιρεία θα είναι τεράστια. Πω, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω αυτό, αλήθεια. Νάτι, τι κάνεις μαμά? Τι λένε τα παιδάκια μου? Να σου πω ρε μαμά. Πες μου. Ο δεσμός με τον Βαγγέλη είναι σοβαρός. Τι εννοείς? Εννοώ ότι αυτός ο τύπος δεν σου ταιριάζει ρε μαμά. Ναι ρε μαμά, δεν είναι και το κύκλο μας τώρα ο Βαγγέλης, μην τρελάθουμε. Λοιπόν, παιδάκια μου καλά. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το κομμάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα λεφτά, ούτε οι θέσεις. Θέλω απλά να δώσετε μία ευκαιρία στο Βαγγέλη. Να δείτε τι άνθρωπος είναι. Ναι, ρε μαμά, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Εσύ όμως μου έλεγες παλιά ότι ένας άντρας πρέπει να είναι στήριγμα. Τι στήριγμα είναι αυτός ο Βαγγέλης? Σε πληροφορώ ότι για μένα είναι το καλύτερο συναισθηματικό στήριγμα. Αυτό που μου είπε τόσα χρόνια. Καλά. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέμε, μου φαίνεται. Πάμε να τελειώσουμε το σχέδιο που αφήσαμε στη μέση. Εντάξει, πάμε, πάμε. Λοιπόν, κάνε ό,τι νομίζεις. Σκέψε αυτό που σου είπαμε.
έγινε, αγαπούλα μου, γιατί με φώναξες εδώ? Σου έχω πολύ ευχάριστα νέα. Ποια είναι τα ευχάριστα νέα, για πες. Λοιπόν, βρήκα προσφορά, Σαββατοκύριακο, να πάμε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό? Ναι. Να πάμε εμείς? Εμείς, ναι. Ναι. Αγάπη μου, εγώ ούτε μέχρι τη Νέα Μάκρη δεν μπορώ να σε πάω. Αφού ξέρεις ότι δυσκολεύομαι οικονομικά, έτσι, δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα τέτοιο ταξίδι. Έλα ρε Βαγγέλη, ποιος σου ζήτησε λεφτά, εγώ θα τα κάνω όλα. Όχι, όχι, όχι. Ο Βαγγέλης δεν τα δέχεται αυτά. Να τον πληρώνουν οι γυναίκες. Όχι, όχι. Έλα βρε αγάπη μου τώρα, μη στεναχωριέσαι. Πώς να μη στεναχωριέμαι, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Λοιπόν, άκου. Θα σε πάω στο χωριό μου στην Εύβοια. Είναι στο βουνό, σαν να είσαι στην Αυστρία. Θα περάσουμε ζάχαρη. Ε? Στην Εύβοια. Ναι. Βαγγέλη μου, είχες δίκιο, είναι πολύ ωραία εδώ. Πώς το έλεγα, αγάπη μου. Σημασία έχει να είμαστε μαζί, να περνάμε ωραία και να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Έτσι, έτσι. Κι εγώ θέλω να ξεφύγω από τα προβλήματα, από τη μάνα μου, από τα παιδιά. Το έχω ανάγκη. Μια που είπες παιδιά, αγάπη μου, δεν ξέρω, έχεις σκεφτεί τι θα κάνουμε, γιατί έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Πώς θα το διαχειριστείς αυτό με την οικογένειά σου? Βαγγέλη μου, άκουσε με. Θέλει υπομονή. Μόλις καταλάβουν πόσο υπέροχος άνθρωπος είσαι, θα κάνουν και αυτοί πίσω. Θα το δεις. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, 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 κύριε Γιώργο. Ναι, ναι. Τι, αύριο? Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως και είμαι διαθέσιμος, εννοείται. Ωραία, ωραία, 10 η ώρα θα είμαι εκεί. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, για να καταλάβω. Έχω προσληφθεί, δηλαδή. Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία, θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Γεια σας, γεια σας. Λέγε, λέγε, λέγε. Αγάπη μου, τι? Βρήκα δουλειά. Δεν το πιστεύω. Και όχι απλά μια δουλειά του ποδαριού, κανονική δουλειά. Μόνιμη, με καλά λεφτά. Μωρό μου, είδες που σου το είπα. Θα τα καταφέρουμε. Θα είμαι υπεύθυνος σε ένα κατάστημα στο τμήμα ανταλλακτικών. Αγάπη μου, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Τώρα θα σε έχω βασίλισσα.